Είναι ότι εδώ πέρα γεννήθηκε από την ανάρτηση του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι και ο ίδιος επιθυμεί να αντιμετωπίζεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί τη θέση του στον πολιτικό στίβο και ως εκ τούτου να είναι και ανοιχτός στην κριτική. Η ανάρτηση λοιπόν αυτή δικαίως δημιούργησε ερωτηματικά για το αν έχει αλλάξει η στάση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ανάγκη να υπάρχουν θετικές διακρίσεις για τους ανθρώπους με αναπηρία. Από εκεί πυροδοτήθηκε νομίζω μια συζήτηση, ναι, η οποία οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία να εξαπολύσει έτσι μια επίθεση και απέναντι στον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος είναι υπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και νομίζω ότι εδώ πέρα δεν επιδέχεται αμφισβήτηση σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα παραμένει. Έχει αλλάξει κάτι, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δικαιούνται θετικών διακρίσεων? Καλώς, πάρα πολύ καλώς και ο κύριος Κυμπουρόπουλος και άλλοι άνθρωποι έχουν κάνει χρήση αυτής της πρόνοιας του νόμου. Ο κύριος πρέπει να σταματήσουμε. Να πούμε, για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, επειδή από το μεσημέρι και μετά είναι στην ουσία το πρώτο θέμα της σημερινής επικαιρότητας, ότι με νόμο του 16, δηλαδή με νόμο αυτής της κυβέρνησης μπήκε. Μα δεν είναι, είναι καλώς και επιβεβλημένα, ναι, όχι μόνο ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οποιοσδήποτε άνθρωπος με αναπηρία πρέπει να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων. Έτσι, όταν λέμε ότι ο στόχος είναι να εξασφαλίσουμε τις ίδιες δυνατότητες, ευκαιρίες, μια ισότητα, σημαίνει ότι και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικά εν προκειμένου, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τους όρους για την δική τους, ας πούμε, πορεία και την επαγγελματική εν προκειμένου. Συμμερίζεστε αυτό, για να πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Συμμερίζεστε, φαντάζομαι τι ρωτάω τώρα, κάτι αυτονόητο. Και το Μαξίμου και ο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησαν όλο αυτό το θόρυβο για την παραπάνω διάσταση που δόθηκε με την κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ζητήσει, να ανακοινώσει ότι θα καταθέσει πρόταση μορφής ως κίνηση αντιπερισπασμού. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή είναι, ίσως να μην είναι και μόνο αυτό? Η Νέα Δημοκρατία, εδώ είμαστε και θα το δούμε, θα πηγαίνει από αντιπερισπασμό σε αντιπερισπασμό. Μένουν περίπου 30 μέρες μέχρι την Ευρωκάλπη και θα είμαστε μάρτυρες αυτού του φαινομένου. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως και για το πώς τα μίντια αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Σήμερα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζέλλας, επίσης άτομο με αμαξίδιο, άτομο με αναπηρία, ήταν καλεσμένος στο τηλεοπτικό στούντιο του Αντένα για συνέντευξη στο Δελτίο των Ειδήσεων. Έφτασε εκεί και του ακυρώσαν τη συμμετοχή. Τι λέτε? Βεβαίως. Αυτό θα περίμενα να βρει την ομόθυμη καταδίκη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Γιατί το ξέρουμε? Δεν ξέρω γιατί. Και δεν είχα και τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του. Είδα την ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και νομίζω ότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε. Διότι αν δεν αποφεύγονται αυτά, μετά δικαίως εγείρεται μια κριτική η οποία λέει ότι εργαλειοποιείται αυτό το ζήτημα. Και καλό είναι να μην εργαλειοποιείται. Και θα έλεγα ότι θα ήταν ευχής έργων να φτάσουμε σε ευρύτατες συνενέσεις πολιτικά για το τι και πώς πρέπει να γίνει για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν από μόνοι τους να τα διασφαλίσουν. Κύριε Παπά, πάμε τώρα στο ζουμί σε ό,τι σας αφορά. Το λέω έτσι διότι όλο το τελευταίο διάστημα έχετε δεχθεί απανωτά πυρά, θα έλεγα, επιθέσεων, με αποκορύφωμα φυσικά. Όλο αυτό το διάστημα ήταν υπόθεση Πετσίτη, θα μιλήσουμε νομίζω αναλυτικά και γι' αυτό. Αλλά αυτό που τίναξε, που λέμε το δίκτυο, ας πούμε, στο κόκκινο, ήταν η πρόσφατη επίθεση Μαρινάκη, ανοιχτά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσα από τη συχνότητα του Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, σας κατηγόρησε ευθέως ότι εσείς είστε πίσω από κάθε σκάνδαλο. Ότι εσείς του είχατε ζητήσει, θα το ακούσουμε κιόλας, θα το θυμηθούμε, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι τηλεθεατές να παρακολουθούν τα γεγονότα, να τα θυμούνται. Το λέω έτσι προκαταρκτικά. Ότι σας είχε ζητήσει, ότι εσείς του είχατε ζητήσει να χρηματοδοτήσει τον Καλογρίτσα την περίπτωση, την περίοδο του 16. Ο κύριος Μαρινάκης δικαιούται να λέει όποια ανακρίβεια θέλει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπόδικος,
έχει δίκη για τα στημένα του ποδοσφαίρου, διώκεται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών στην Ελλάδα, 2 τόνοι ηρωίνη με τον Ουρουάν, και νομίζω ότι το τελευταίο του καταφύγιο είναι το κουτσομπολιό. Και εγώ και η κυβέρνηση υπερασπιστήκαμε, ειδικά στο θέμα των αδειών, το δημόσιο συμφέρον, νομίζω, με τρόπο άρτιο. Ο κύριος Μαρινάκης και οι άλλοι αδειούχοι δέχτηκαν να καταβάλουν χρήματα, άσχετα αν ακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά. Και αυτό δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτησης. Άλλοι είναι υπόλογοι για το γεγονός ότι δεν εισέπραταν λεφτά από τις άδειες για 3 δεκαετίες. Έτσι δεν είναι? Άρα αυτή τη στιγμή το δημόσιο από τα ιδιωτικά κανάλια έχει εισπράξει 150 εκατομμύρια ευρώ λόγω του φόρου διαφήμισης και του τέλους χρήσης συχνοτήτων, και ξεκίνησε και εισπράττει τα λεφτά των αδειών. Πράγμα που δεν γινόταν την προηγούμενη περίοδο. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επηρεάσουν αυτό που ιστορικά έχει καταγραφεί ως δική μας επιτυχή προσπάθεια να ρυθμίσουμε το τηλεοπτικό τοπίο. Να δούμε το βίντεο, να θυμηθούμε λίγο, να δουν και τηλεθεατές έτσι όλο το, τις τελευταίες επιθέσεις, και μετά να μας απαντήσετε σε ένα από τα ερωτήματα που είναι πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε, παιδιά.